στην προοπτική της καλλιέργειας του καπνού στη Θράκη και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο υποδομών για την ενίσχυση των νέων αγροτών, επικεντρώθηκαν οι ομιλίες σε συζητήσεις με θέμα η ιστορία του καπνού, νέα προϊόντα και αγροτική ανάπτυξη στη Θράκη. Ανοιχτό σε διαβούλευση και σε συνεργασία για τα θέματα της περιφέρειας, δήλωσε ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Η περιοχή μας έχει τις δυνατότητες και έχει τους ανθρώπους που είναι και εργατικοί και αξιόλογοι και μπορούν να τα καταφέρουν, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν τα απαραίτητα βήματα και ότι υπολοιπόμαστε στα αρδρευτικά και σε νέες πιο αποδοτικές κερδοφόρες καλλιέργειες. Προτεραιότητα για τον κύριο Τοψίδη είναι να μπορούμε να μεταποιούμε στην περιοχή μας ό,τι παράγουμε. Είσαι πλέον σε λίγες μέρες ο νέος Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άκουσες τον Αλέκο τον Κοντό που τα ξέρει έτσι χρόνια τα παρακολουθεί τα θέματα. Ποιο είναι το δικό σου όραμα για αυτήν την θητεία που έρχεται? Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σήμερα εδώ πέρα. Καταρχήν κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση στον Αλέκο τον Κοντό ως πρώην Υπουργό να τον πάρουμε αμυστή σύμβουλο στην περιφέρειά μας για τον πρωτογενή τομέα. Και θα τα πούμε και ιδιαίτερος. Άλλη μια θέση ο Κοντός. Αμυστή. Είπα αμυστή για να μην παρεξηγηθώ. Από εκεί πέρα, αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Σίγουρα, ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης στη δική μας περιφέρεια είναι ο πρωτογενής τομέας. Αυτό όμως που έχω δει και εγώ, γιατί είμαι και 4 χρόνια στην αντιπολίτευση, αλλά είμαι και ένας ενεργός επιχειρηματίας και διαμένω και είμαι και από αγροτική περιοχή, τα τελευταία χρόνια δεν γίνανε τα βήματα που έπρεπε να γίνουν στην περιοχή μας. Υπολοιπόμαστε τόσο τα αρδευτικά, όσο αν θέλετε και όπως ακούσει και τους προλαλήσαντες, σε νέες καλλιέργειες, οι οποίες θα είναι πιο αποδοτικές και πιο κερδοφόρες. Έτσι λοιπόν, η δική μας στόχευση είναι πρώτον να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο που η Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης και γενικότερα για την Ανατολική Μακεδονία το επεκτείνω εγώ. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει κάποια στοιχεία και θα είναι για εμάς, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο έτσι, για τους κλάδους και τους άξονες που θα προτάξουμε και θα βγάλουμε τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σίγουρα ένα μεγάλο θέμα το οποίο καθημερινά αντιμετωπίζουν οι αγρότες και τώρα με βρήκαν και εδώ έξω είναι το κόστος, αν θέλετε, το ενεργειακό κόστος που ανεβάζει τόσο τους το ΕΒ με την άρδευση που κάνουν, γιατί δεν έχουμε, όπως έχουμε πει, ολοκληρωμένες αρδευτικές οδούς σε όλες τις περιοχές. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο στον πρωτογενή τομέα, εντάσσονται μέσα και η αλληλεία και η μελισσοκομεία, οι κτηνοτρόφοι, είναι μια σειρά από επαγγέλματα. Μέσα εκεί πέρα έχουμε δυναμικές καλλιέργειες προς την Καβάλα, μπελουργία, ελαιοκομεία στην περιοχή μας, όπως ακούσαμε και πριν. Είναι μια σειρά από προϊόντα τα οποία πρέπει να μεταπίσουμε στην περιοχή μας. Ένα δεύτερο κομμάτι που θα μας απασχολήσει και είναι η δική μας προτεραιότητα στη διοίκηση είναι ό,τι τουλάχιστον μπορούμε στην περιοχή μας που παράγουμε να το μεταποιούμε για να μείνει και η υπεραξία της πρωτογενής παραγωγής στην περιοχή μας. Γιατί όταν μεταποιείς εδώ πέρα, δημιουργείς θέσεις εργασίας και γενικότερα, αν θέλετε, δίνεις και μια προστιθέμενη αξία τόσο στην περιοχή όσο και στον προϊόν που παράγεται. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα θα κάνουμε όλες τις διαβουλεύσεις μας με τις διάφορες φορείς που υπάρχουν στην περιοχή μας. Το Πανεπιστήμιο, να μην το ξεχάσουμε, τον κύριο Μιχαλοπούλου εκπροσωπεί, είναι ο σύμβουλος, αν θέλετε, στην περιφέρεια σε όλα τα θέματα αυτά. Υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα γεωπονίας, δασολογίας στην περιοχή μας. Η κλιματική αλλαγή πρέπει να τη δούμε, να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στη φύση επάνω το οποίο να μην έχει δύο όψεις του νομίσματος που λέμε. Ό,τι είναι καταστροφή και ευκαιρία. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε και την ευκαιρία της κλιματικής αλλαγής, τόσο αν θέλετε στη σόρευση να κάνουμε μεγάλες εξαμενές για συγκράτηση νερού. Πρέπει να δούμε, επειδή μίλησε ο πρόεδρος των κανοπαραγωγών, έχω επισκεφτεί με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου σχεδόν και τον ορεινό όγκο. Πρέπει να κάνουμε και μικρές εξαμενές για να δούμε και τους μικρούς αγρότες, γιατί ακούστηκαν και αυτά τα πράγματα, για να παραμείνουν οι άνθρωποι στην περιοχή μας με μικρές εξαμενές, με μικρό κόστος, να μπορούν να έχουν αρδεύσει με τις μικρές εκτάσεις και αυτοί οι μικροαγρότες. Γενικότερα πρέπει να κάνουμε τη δική μας στρατηγική με την στρατηγική της κυβέρνησης, της πολιτικής κυβέρνησης, για να έχουμε μία στόχευση και να έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε, αν θέλετε, από τις αγγελώσεις των προηγούμενων ετών. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει ταμείο ανάκαμψης, μπορούμε να κάνουμε και μεγάλα έργα, δεν είναι μόνο τα μικρά έργα. Όλα αυτά όμως είναι μία στόχευση. Βλέπω τον χρόνο που πιέζει, κύριε Πανάγο, και θα κλείσω εδώ και να ευχαριστήσω. Και αυτό που έχω να πω για τους παρευρισκόμενους εδώ πέρα, είτε εκπροσωπούν φορείς, είτε εκπροσωπούν εταιρείες, θα είμαστε σε μία άμεση συνεργασία και σε μία διαβούλευση για τα θέματα της περιφέρειάς μας και είμαι ανοιχτός να συζητήσω με τον καθένα οτιδήποτε καινούριο, καινοτόμο, πρωτοποριακό υπάρχει στην περιοχή μας, γιατί η περιοχή μας έχει τις δυνατότητες και το πιο πάνω έχει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και εργατικοί και αξιόλογοι και έχουν δείξει ότι αγαπάνε την περιοχή τους και μπορούν να τα καταφέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ.